Τρίτη μέρα σήμερα λοιπόν των στηρώσεων των αδέσποτων ζώων στο νησί μας. Την πρώτη μέρα Παρασκευή ήρθε ο κτηνίατρος κύριος Στράκας με δύο βοηθούς από την Αθήνα. Ήρθε με το πρωινό πλοίο, 12 η ώρα ξεκίνησε και στήρωνε σκυλιά. Στηρώθηκαν 20 σκυλιά, τα αδέσποτα του καταφυγίου, πρώην αδέσποτα που είχαν υιοθετηθεί από κάποιους εδώ, με το κίνητρο εμείς πάντοτε που τους δίνουμε ότι θα στηρωθούν δωρεάν τα σκυλιά, γιατί είναι αρκετό το κόστος, και κάποια από ευπαθείς ομάδες. Και χτες στηρώθηκαν 60 ή 65 γάτες, σήμερα θα στηρωθούν καμιά πενταριά πάλι. Και αύριο ελάχιστες, γιατί φεύγει ο γιατρός αύριο. Ευτυχώς είχαμε προσέλευση εθελοντών, γιατί είναι ένα έργο δύσκολο. Ο γιατρός είναι πάνω και στηρώνει και εμείς παραλαμβάνουμε τις γάτες. Πρέπει να τους τις δώσουμε με τη σειρά προτεραιότητας, κρατάμε. Να περιμένουμε να ξυπνήσουν αφού γίνει η εγχείρηση και τότε να πάρουμε τηλέφωνα τους ιδιοκτήτες, αυτοί που τα φροντίζουν και έρχονται στις αυλές τους ή από αποικίες, να έρθουν να τις παραλάβουν, να τις απελευθερώσουν στον ίδιο χώρο. Είμαστε εδώ στην Άδρο σήμερα, μετά τα φώτα, και με την βοήθεια του Φιλοζωικού Σωματείου και με την άδεια του Δήμου προχωράμε σε μαζικές στηρώσεις αγατιά πριν αρχίσουν τα ζευγαρώματα που ξέρουμε όλοι ότι αυτόν τον καιρό γίνονται. Καλέστηκα και ανταποκρίθηκα. Βοηθάνε από εδώ πολλοί εθελοντές όλων των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να πάμε πάρα πολύ καλά και να κάνουμε αρκετά ζώα ώστε να μην υποφέρουν στους δρόμους. Ευχαριστώ τους φιλόσοφους και τον Δήμο Άνδρου που μου δώσαν την ευκαιρία να βοηθήσω και εγώ από τη μεριά μου. Ο χορηγός μας είναι η GAR, η Greek Animal Rescue. Δίνει κάποια αποζημίωση στο γιατρό. Ο Δήμος φρόντισε και μας έδωσε το παρθεναγωγείο, που είναι εξαιρετικός χώρος για αυτή τη δουλειά, γιατί είναι ισόγειο και πρώτος όροφος. Η τοπική εταιρεία του Παναγιωτάκη έδωσε τα εισιτήρια των κτηνιάτρων και ο Μπαλόγιαννης το ξενοδοχείο που μένουν για 3 βράδια. Εμείς οι εθελοντές, το τονίζω εθελοντές, παρόλο που υπήρχαν και επικριτές μας κάποιοι, λέγοντας ότι δεν κάνουμε τίποτα και με κεφαλαία, και τους λέμε ας έρθουν να το κάνουν αυτοί το έργο που κάνουμε εμείς, να πάμε σπίτια μας, είμαι άρρωστη και την κάνω αυτή τη δουλειά, και όλοι όσοι είναι εδώ και χτες άλλοι και αύριο θα έρθουν άλλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να δείξετε έστω λίγο από το έργο μας. Επίσης, να τονίσω τον οδοντίατρο, τον κύριο Λαζάρο, ο οποίος έχει έρθει και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως βεβαίως. Έχει έρθει από χτες και είναι μέχρι χτες το βράδυ εδώ, στήρωνε και βοηθάει τον κτηνίατρο επάνω και σήμερα επίσης. Για 2 μέρες ξεχνάω την ιατρική μου ειδικότητα και έρχομαι σαν εθελοντής να βοηθήσω τη δράση του Φιλοζωικού Σωματείου για στήρωση αδέσποτων γατιών και σκύλων. Ευχαριστούμε πολύ το Φιλοζωικό Σωματείο που βοηθάει στην καλυτέρευση της ζωής της κοινωνίας ενός μικρού τόπου και ευχαριστούμε και τους εθελοντές που ήρθαν από την Αθήνα για να μας βοηθήσουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα ξαναγίνουν στηρώσεις 23 Φεβρουαρίου για 6 μέρες. Έρχεται από άλλο σωματείο, την Cat Welfare Society, εγγλέζικη κι αυτή, έρχεται Σκοτσέζα κτηνίατρος, θα παραμείνει με βοηθό της 6 μέρες στο νησί μας. Από τις 23 Φεβρουαρίου λοιπόν, όποιος έχει κάποια γατιά στην αυλή του που φροντίζει, που ξέρει, να τα φέρει, παρακαλούμε πάρα πολύ, με δικά τους κλουβάκια, γιατί έχουμε αγοράσει εμείς σαν σωματείο, αλλά δεν φτάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό. Όλο αυτό γίνεται βέβαια γιατί είναι ένας τρόπος να μειωθούν τα αδέσποτα. Μπορώ να πω ο μοναδικός τρόπος. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν πέφτουν από τον ουρανό τα αδέσποτα. Είναι γένες που τις φροντίζουμε ή δεν τις φροντίζουμε εμείς. Προσπαθούμε, έχουμε κάνει πάρα πολλές στηρώσεις φέτος και πέρσι. Μήπως μειωθεί, όχι ο πληθυσμός, δεν πρόκειται να μειωθεί ποτέ ο πληθυσμός. Λίγο να φροντιστούν, διότι αυτά μπαίνουν τσιπάκι, γίνεται από παρασίτωση και κάποιες που βλέπουν ότι είναι άρρωστες τις κάνουν και εμβόλια.